Nice to see you all here in today's event. I'm starting, dear distinguished guests, dear colleagues, dear friends. I welcome you to the launch event of the Sustainable Development Solutions Network Cyprus. I'm Konstantinos Kounamas and I work at the Nature Conservation Unit of Frederick University. I have the honor of being the co-manager of the network and I'm today's master of ceremony. I would like to inform you that today's event shall include both Greek and English, while the presentations of Professors Jeffrey Sachs and Angelo Rigaboni will be in English. The talks of the other speakers in Greek have been translated and uploaded to the Facebook page of SDSM Cyprus and the website of Cyprus Institute. If you have any questions for the speakers, please submit them through the chat option of the platform. Ξεχώτα δε πρόεδρες Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμε Υπουργέ Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλωσορίσατε στη διαδικτυακή εναρτήρια τελετή του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κουναμάς και εργάζομαι στη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Έχω την τιμή να είμαι συνδιαχειριστής στο δίκτυο και θα είμαι ο σημερινός συντονιστής. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η σημερινή εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά στη σελίδα του δικτύου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, στο SDSM Cyprus, και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κύπρου. Η τελετή θα παραμείνει διαθέσιμη στους πιο πάνω χώρους μετά την ολοκλήρωσή της. Ακόμη, τυχόν ερωτήσεις προς τους ομιλητές μπορούν να υποβληθούν μέσω της επιλογής chat της πλατφόρμας. Τους εναρτήριους χαιρετισμούς θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από δύο καταξιωμένους καθηγητές στον χώρο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τους καθηγητές Jeffrey Sachs και Angelo Rigaboni. Η τελετή αναμένεται να διαρκέσει περίπου 1,5 ώρα. Η συμμετοχή της αυτοεξοχότητας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη δηλώνει τη σημασία που έχει για την πατρίδα μας η ίδρυση του δικτύου και είναι απτή απόδειξη του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, της μεθοδευμένης αντίδρασης, αλλά και της πρόθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες και να βελτιώσει τις επιδόσεις της χώρας μας όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό εξοχότητα κύριος Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει αποστείλει μαγνητοσκοπημένη ομιλία για τη σημερινή εκδήλωση. Παρακαλώ, όπως την ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και πραγματική ικανοποίηση, που χαιρετίζω την ιδρυτική τελετή του παραρτήματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Η εξόχως σημαντική αυτή εξέλιξη, ορόσημο για την πατρίδα μας, αποτελεί άλλη μια απτή απόδειξη του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, της μεθοδευμένης αντίδρασης, αλλά και της βούλησης μας ως κυβέρνησης, να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειες και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις που παρουσιάζει η χώρα μας όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η καθοριστική, πραγματικά καθοριστική αυτή πρωτοβουλία ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και φορέων και πολιτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναγνωρίζεται ως σημαίνουσα και καθοριστική στην προσπάθεια που καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχοι, οι οποίοι αναμφίβολα αποτελούν τον θεμέλιο λίθο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας στην βάση της διασφάλισης, της οικολογικής ακεραιότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και της οικονομικής ευημερίας. Πιο συγκεκριμένα, προς την κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων που ως κράτος καλούμαστε να διαχειριστούμε, αλλά και εν συνεχεία την επίτευξη
αλλά και την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των εν λόγω στόχων, το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης Κύπρου, μεταξύ άλλων, θα επικεντρώσει την δραστηριοποίησή του στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, στην ενίσχυση της συνεργασίας όλων των αρμόδιων εμπλεκομένων φορέων, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και την ανάδειξη του ρόλου και της ευθύνης που ο καθένας έχει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο για την διαμόρφωση αειφόρων κοινωνιών. Την ίδια ώρα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των νέων στα θέματα της αειφορίας και την ενεργό εμπλοκή τους στον συνσχεδιασμό και στην υλοποίηση των σχετικών με την αειφορία πολιτικών. Περαιτέρω, συμβάλλει στην ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη από την πρώτη παιδική ηλικία και διαβίου στο πλαίσιο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονσύνη των εμπειρογνωμόνων ή του ανθρώπινου μας δυναμικού, η Κύπρος έχει την δυνατότητα ως σημαντικός εταίρος να συνεισφέρει ενεργά αλλά και ουσιαστικά στον κοινό αυτό σκοπό πέραν από τον τόπο μας και διεθνώς. Σκοπός ο οποίος αποτελεί και τον θεματικά άξονα των 17 στόχων στους οποίους εδράζεται η Παγκόσμια Ατζέντα για την βιώσιμη ανάπτυξη 2030, η οποία καθορίστηκε και υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή μεστή ποικίλων κρίσεων και μεγάλων προκλήσεων, η επισταμένη προσπάθεια επίτευξης των 17 στόχων που έχουν οριστεί στην ατζέντα συνιστά πηξίδα ανάπτυξης και όασης πραγματικά για την ανθρωπότητα. Όπως έχω προαναφέρει, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την επιτακτική ανάγκη ανάληψης ουσιαστικών και αποτελεσματικών δράσεων μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η αειφορία του πλανήτη, διαμορφώσαμε μια συνεκτική πολιτική στο πλαίσιο συγκεκριμένων μέτρων, εθνικών νομοθεσιών αλλά και στρατηγικών. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω πως εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ανάμεσα σε άλλα, επικυρώσαμε την Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, συμμετέχουμε ενεργά στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ως της πιο φιλόδοξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχετικά θέματα, υιοθετήσαμε τη στρατηγική για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση της οποίας η Κύπρος έχει αναπτύξει τη δική της εθνική στρατηγική, η οποία, να σημειώσω, έχει αναγνωριστεί παγκόσμια ως το, ως το καλύτερο παράδειγμα διεθνούς πρακτικής. Την ίδια ώρα διαμορφώσαμε μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Επιδιώξαμε την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση έργων για την αειφορία, με συγχωρείτε, των πόλεων, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, της προστασίας των θαλασσών αλλά και των ακτών μας. Ετοιμάσαμε την ίδια ώρα την στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, έχοντας ως μέλημα μας την διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής αλλά και περιβαλλοντικής τους αειφορίας. Προτούμε μέτρα και πολιτικές για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιδιώκουμε την μετάβαση μας στην κυκλική οικονομία. Εφαρμόσαμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, αναγνωρίζοντας ότι η υγεία είναι αγαθό, δεν είναι αγαθό, με συγχωρείτε, των λίγων, αλλά δικαίωμα του καθενός.
υιοθετήσαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ένας σχεδιασμός που περιλαμβάνει τα έτη 19-23. Προωθήσαμε και καθιερώσαμε ως οριζόντια άξονα στην Εθνική Στρατηγική για την Νεολαία τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Προωθούμε πολιτικές για την ενίσχυση της αηφόρου επιχειρηματικότητας. Ολοκληρώσαμε την Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ενώ την ίδια ώρα ολοκληρώσαμε τη Στρατηγική για την βιοποικιλότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που σε μεγάλο βαθμό θα συμβάλλει στους επιδιωκόμενους στόχους. Την ίδια στιγμή είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση που μπορώ να αναφέρω πέραν της εντατικοποίησης των δράσεων της σε τοπικό επίπεδο πως η Κύπρος έχει ήδη αναλάβει ηγετικό περιφερειακό ρόλο όσον αφορά την πρόθεση των εν λόγω στόχων. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσω ότι σαν χώρα συμμετέχουμε ενεργά με πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα ρόλο που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αντιμετώπιση των διεθνών περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων. Αξίζει να επισημάνω την ίδια ώρα την πρωτοβουλία της Κύπρου για την Μεσογειακή Στρατηγική για την εκπαίδευση όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη, η οποία υιοθετήθηκε το 2016 από όλες τις χώρες της Μεσογείου, υλοποιείται με επιτυχία υπό την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Σημαίνουσα την ίδια ώρα είναι και η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη για την εκπαίδευση για την αηφόρο ανάπτυξη, στοιχείο της αναγνώρισης του ενεργού ρόλου που η Κύπρος διαδραματίζει στα σχετικά θέματα. Θα ήταν παράληψη, εάν δεν έκανα μνήμα στην εξίσου σημαντική πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει, η οποία σχετίζεται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενδεικτική της αναγνώρισης του ρόλου που η Κύπρος διαδραματίζει και την χάνει σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνει και ταυτόχρονα υλοποιεί σε περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη μιας παγκόσμιας ατζέντας είναι η συνδιοργάνωση το 2022 στην Κύπρο με τα Ηνωμένα Έθνη της Υπουργικής Συνόδου. Σύνοδος, η οποία διεξάγεται κάθε 5 χρόνια με τη συμμετοχή 80 και πλέον χωρών και η οποία αφορά την κυκλική οικονομία, τον αηφόρο τουρισμό και την εκπαίδευση για την αηφόρο ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, αν κάτι κατέδειξε ξεκάθαρα η πανδημία του κορονοϊού, είναι πως για την ουσιαστική ανταπόκριση στις άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, τόσο αυτής ή και άλλων αναλόγων κρίσεων υψής της σημασίας, είναι η λήψη κοινής συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η στενή αυτή συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών συνέβαλε τα μέγιστα στον μετριασμό του κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου της πανδημίας μέσα από τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, την διασφάλιση της παροχής ιατρικού εξοπλισμού και βασικών προμηθειών, την παροχή ισχυρής οικονομικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις και ευρύτερα στις οικονομίες των χωρών. Αναγνωρίζουμε ότι βεβαίως έχουμε πολλά ακόμη να πράξουμε. Στο πλαίσιο αυτό, πρωτοβουλίες όπως αυτή του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου, κέρια σημασίας
προς την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορούν παρά να την χάνουν της αμέριστης στήριξης και συμπαράστασής μας. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω, νιώθω την ανάγκη να σημειώσω ότι η πανδημία, πέραν από υγειονομική και κατ' επέκταση ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, είναι πρωτίστως περιβαλλοντική κρίση. Απόρρια της κλιματικής αλλαγής, της καταστροφής της βιοποικιλότητας, της επικράτησης δυστυχώς ενός μοντέλου αναπτυξιακού και ενός τρόπου ζωής ασύμβατου με τις αρχές της αειφορίας. Με αφορμή την πανδημία, αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση άλλων ανάλογων κρίσεων όπως η σημερινή. Συνεπώς, η συλλογική και κοινωνική ευθύνη, όπως επίσης η αλλαγή συμπεριφορών, απαιτεί οργανωμένες, συλλογικές και στοχευμένες πρωτοβουλίες όπως η δική σας. Κυρίες και κύριοι, θα ήταν παράληψη πρωτού κλείσω. Πρώτου κλείσω αυτή την παρέμβαση, αν δεν συνέχερα τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθηγητή Jeffrey Sachs, όσο το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Ινστιτούτο Κύπρου, που συμμετέχουν στο Συμβούλιο του Δικτύου Κύπρου, όπως επίσης και όλους όσους συμμετέχουν στο δίκτυο. Την ίδια ώρα και ταυτόχρονα θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και ο ίδιος προσωπικά στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία η οποία μπορεί να καταστήσει την Κύπρο μας τόπο αειφορίας. Σας ευχαριστώ θερμά και σας συγχαίρω για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για το χαιρετισμό του. Η Δόκτωρα Ρατού Κοζάκου Μαρκουλή είναι συμπρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών και ως Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως πρέσβης της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Βραζιλία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία και στη Σουηδία. Είναι επίσης διαπιστευμένη στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών. Παρακαλώ την Δόκτωρα Ρατού Κοζάκου Μαρκουλή, όπως απευθύνει το χαιρετισμό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξοχότατο κύριο Νίκο Αναστασιάδη, για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκδήλωση. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα το εισαγωγικό μήνυμα που απίφθινε με την ευκαιρία της έναρξης δραστηριοτήτων του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τον ίδιο και την κυβέρνησή του για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Υπό την ιδιότητά μου ως συμπρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου, μαζί με τον συνάδελφό μου συμπρόεδρο, καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την διαδικτυακή διάσκεψη τύπου που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης πανδημίας, αποτελεί υπενθύμηση και ένα κάλεσμα παγκόσμιας αφύπνισης, με το ισχυρό μήνυμα ότι χωρίς την αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων, των εμπειρογνωμόνων, των ερευνητών και όλων όσων χαράσουν και χαρμόζουν πολιτικές σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι δυνατή η εξέβρεση λύσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων. Είτε αυτές οι κρίσεις αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία, την ευημερία των ανθρώπων και την προστασία του πλανήτη μας. Αυτό όμως που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι η σημερινή κρίση του κορονοϊού δεν θα αποτελέσει δικαιολογία
και πρόσχημα για την καθυστέρηση εφαρμογής των 17 παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την υλοποίηση των οποίων δεσμεύτηκαν όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το Σεπτέμβριο του 2015, θέτοντας ως ορόσημο εφαρμογής των στόχων το έτος 2030. Οι εθνικές κυβερνήσεις, κατά κύριο λόγο, αλλά και όλοι εμείς, ως εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ως φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ως επιχειρηματίες και ως ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, έχουμε όλη υποχρέωση να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των 17 παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ούτως ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές, να σώσουμε τον πλανήτη μας από τη βέβαιη καταστροφή. Όραμα της Ατζέντας 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι μέσα από μια παγκόσμια προσπάθεια ένα κοινό χάρτη υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων και επιδιώξεων να δοθεί ένα τέλος στην φτώχεια και την πείνα που μαστίζουν δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας. Να προστατεύσουμε τον πλανήτη, τη ζωή και τους φυσικούς πόρους στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Να καταπολεμήσουμε την απερίμωση. Να επιτύχουμε την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας. Να κάνουμε πραγματικότητα την απόλαυση των αγαθών της υγείας και της ευημερίας από όλους τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Να διασφαλίσουμε την ελεύθερη, την ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Την επίτευξη ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Την πρόσβαση στην ίδρυυση και αποχέτευση σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας. Την πρόθεση της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας. Τη μείωση των ανισοτήτων και την αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για την αηφόρο ανάπτυξη. Τη διαμόρφωση και εμπέδωση βιώσιμων και ασφαλών πόλεων και κοινοτήτων. Την οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών και προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης βιομηχανοποίησης και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Να αναλάβουμε επίγουσες δράσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τις επιπτώσεις της και να προωθήσουμε δίκαιες, ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί όλοι αυτοί οι στόχοι να φαντάζουν εξωπραγματικά φιλόδοξοι, αν λάβει κανείς υπόψη την καταστροφική πορεία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, με τους πολέμους, τις ανισότητες, τη φτώχεια, τις διακρίσεις και την εξαθλίωση που επικρατούν σε πολλά μέρη του πλανήτη μας. Όμως, αποτελούν μονόδρομο, αν πραγματικά θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα κόσμο ειρήνης, ένα κόσμο δικαιοσύνης και ευημερίας σε ένα υγιή πλανήτη. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, αλλά κυρίως το οφείλουμε στις επόμενες γενιές που στηρίζονται στις δικές μας ενέργειες για τη δική τους επιβίωση. Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Παγκόσμιου Δικτύου, έχει ως στόχο την προώθηση της υλοποίησης των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την προσπάθεια εξέβρεσης πιθανών λύσεων αναφορικά με την εφαρμογή των στόχων, χρησιμοποιώντας την έρευνα, την τεχνολογία, την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, αλλά και μέσα από την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, και ιδιαίτερα την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των νέων μας που αποτελούν, ελπίζουμε, τη γενιά που θα ευτυχήσει να ζήσει σε ένα καλύτερο, ένα δικαιότερο, πιο ειρηνικό και πιο ευημερούντα κόσμο. Ξεκινούμε αυτή την τεράστια προσπάθεια με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και των περιορισμένων δυνατοτήτων μας για τη ριζική μεταμόρφωση των κοινωνιών μας, όπως απαιτεί η εφαρμογή των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Είμαστε όμως αποφασισμένοι ως εθνικό δίκτυο να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η χώρα μας, η Κύπρος, στην έκθεση του 2019 για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσεται δυστυχώς την τελευταία θέση στον κατάλογο των κρατών μελών, με βάση ένα εξειδικευμένο δίκτυο μέτρησης της επίδοσης και του επίπεδου εφαρμογής των στόχων. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η δέσμευση της χώρας μας για την υλοποίηση των στόχων μέχρι το 2030 πρέπει να γίνει πραγματικότητα μέσα από θαραλέες πολιτικές που να καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 17 στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη. Μέσα από την εμπειρία άλλων χωρών που αποτελούν πρότυπο σε πάρα πολλούς τομείς, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ως δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης Κύπρου, ξεκινάμε σήμερα αυτή την προσπάθεια και καλούμε όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, επιχειρηματίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, να συμβάλλουν μαζί μας ενεργά σε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα. Πρέπει όλοι να δούμε πέρα από το σήμερα, πέρα από το εγώ, πέρα από το εθνικό και το τοπικό επίπεδο, πέρα από το προσωρινό και το προσωπικό κέρδος. Πρέπει να οικοδομήσουμε και να επενδύσουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την ανθρωπότητα και για τον πλανήτη μας. Οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν το πιο ολοκληρωμένο όραμα και το πιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Γιατί, όπως είπε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Ban Ki-moon, μιλώντας για την κλιματική αλλαγή στη διάσκεψη κορυφής του 2014, δεν υπάρχει σχέδιο Β, γιατί απλά δεν υπάρχει πλανήτης Β. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Συμπρόεδρο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Δ. Ρακτό Κοζάκου-Μαρκουλή. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εμπλέκεται άμεσα στην εφαρμογή διαφόρων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το στόχο 6 για καθαρό νερό διαποχέτευση, στόχο 7 για φτηνή και καθαρή ενέργεια, στόχο 13 για τη δράση για το κλίμα και άλλους. Η παρουσία του έντιμου υπουργού στην εκδήλωση φανερώνει την βούληση του Υπουργείου του για αξιοποίηση πρωτοβουλειών προς καλύτερη επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του και παρακαλώ, όπως ο Δημοσιογραφικός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δ. Κώστας Καδής, απευθύνει το χαιρετισμό. Και φίλοι, καλό απόγευμα και από μένα. Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή μου που μου δίνεται η ευκαιρία να χαιρετήσω την ενακτήρια εκδήλωση του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα διαδικτυακά. Χαιρετίζω αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία των φορέων και πολιτών που συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό, επικεφαλής του Ινστιτούτο Κύπρου, μια πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι που τίθενται για την επίτευξή της δεν αφορούν μόνο αμιγώς περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Αφορούν τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε ως άτομα, ως κοινωνία, ως οικονομία, ώστε να καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες. Να καλύπτουμε τις δικές μας ανάγκες χωρίς να στερούμε από τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να καλύψουν και αυτές τις δικές τους ανάγκες. Άλλωστε, η ίδια η βιώσιμη ανάπτυξη εδράζεται στο τρίπτυχο περιβαλλοντική βιωσιμότητα και αεφόρος χρήση των φυσικών πόρων, κοινωνική ευημερία και οικονομική σταθερότητα.
Ως εκ τούτου, στην προσπάθεια επίτευξης των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εμπλέκονται σε οριζόντιο επίπεδο τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας και ευρύτερα το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου θα χειριστεί πολύ σημαντικές παραμέτρους για την επίτευξη αυτών των στόχων, όπως είναι η συλλογή και διάδοση βέλτιστων των πρακτικών, η ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και η συνεργασία με την νεολαία, τον ιδιωτικό τομέα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εμπλεκόμαστε άμεσα στην εφαρμογή μιας σειράς στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαίτερα, όπως έχουμε ήδη ακούσει, σε θέματα που αφορούν το καθαρό νερό και την αποχέτευση, είναι ο στόχος 6, τη φτηνή και καθαρή ενέργεια, που είναι ο στόχος 7, την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, που είναι ο στόχος 12, τις δράσεις για το κλίμα, που καλύπτονται από το στόχο 13, θέματα που συνδέονται με τη ζωή στο νερό, ο στόχος 14, και με τη ζωή στη στεριά, που είναι ο στόχος 15. Μέσα από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών, αλλά και εθνικών στρατηγικών και νομοθεσιών, το Υπουργείο πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που συνάδουν και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και σχετικές αναφορές έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον δικό του τον χαιρετισμό. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι πολλά άλλα πρέπει να γίνουν. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι η πιθανή τελευταία θέση στην οποία αναφέρθηκε η αγαπητή Ερατό προηγουμένως μπορεί να οφείλεται εν μέρη σε μη ικανοποιητικές επιδόσεις, εν μέρη όμως στηρίζεται και στο γεγονός ότι δεν έχουμε συλλέξει και δεν έχουμε αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία που να δίνουν μια πραγματικά αντικειμενική εικόνα για την Κύπρο. Και θέλω να σημειώσω ότι μέσα από την δραστηριοποίηση του δικτύου μπορούμε ακριβώς να δώσουμε μια πιο αντικειμενική εικόνα για την κατάσταση στην πατρίδα μας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι από το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά ένα κύκλο συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική πολιτική κάθε κράτους μέλους συνδέεται άμεσα με την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν τεθεί στο επίκεντρο της νέας πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί και το νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050. Φίλες και φίλοι, η κρίση που έφερε η πανδημία του κορονοϊού μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε γενικότερα το μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας μας. Να στοχεύσουμε σε ένα πιο αηφόρο μοντέλο που θα θέτει στο επίκεντρο την υιοθέτηση πολιτικών οι οποίες περιορίζουν την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας, αξιοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εξοικονομούν φυσικούς πόρους μέσα από την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης περιγράφεται μέσα και από την Πράσινη Συμφωνία, το περίφημο Green Deal που ανακοίνωσε η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που στήριξε και η Κύπρος. Προσωπικά ήμουν ανάμεσα στους 18 υπουργούς περιβάλλοντος κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει την Πράσινη Συμφωνία ως το πλαίσιο ανάκαμψης της οικονομίας των κρατών μελών, παρέχοντας και τα απαραίτητα εργαλεία για την υιοθέτηση των αρχών της. Αναγνωρίζω ότι ως Κύπρος έχουμε μεγάλες προκλήσεις και πολλή δουλειά μπροστά μας, ώστε να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
και να εφαρμόσουμε τις αρχές της Πράσινης Συμφωνίας. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να εργαστούμε συλλογικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στην προσπάθεια μας αυτή, θέλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως πρωτοβουλίες όπως είναι και αυτή του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Γι' αυτό και ολοκληρώνοντας αυτή την παρέμβασή μου, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά τη μεγάλη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας και να διαβεβαιώσω τους συντελεστές της για την πλήρη συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου μου μαζί τους. Αναμένω σύντομα το σχέδιο δράσης σας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον έντιμο Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την ομιλία του. Καθηγητής Άντζελο Ρικαμπόνι, διδάσκει συστήματα ελέγχου διαχείρισης στη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης Richard Goodwin στο Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία, όπου υπηρέτησε ως πρίτανης του Πανεπιστημίου την περίοδο 2010-2016. Την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Λειτουργικού Σώματος της Ένωσης Ιταλών Πριτάνεων, ενώ διετέλεσε ακόμη πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Λογιστικών και Εκπαιδευτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Πρίμα. Ακόμη είναι μέλος του Δικτύου του Συμβουλίου του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, SDSN, και πρόεδρος του Περιφερειακού Κέντρου του SDSN για τη Μεσόγειο. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και ελέγχου διαχείρισης, καθώς επίσης και στον ρόλο των οργανισμών και των πανεπιστημίων στην προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης. Στη συνέχεια, ακολουθεί παρουσίαση από τον καθηγητή Άντζελο Ρικαμπόνι. I now invite Professor Angelo Ricaboni, Chair of the SDSN Mediterranean, for his presentation. Thank you very much. Thank you, Kostas. I'm very pleased to be here. I would like to show a few slides. I hope that you can see it. Yes. So, great. Higher Excellency Nikos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus, Honorable Minister of Agriculture, Rural Development and Environment, Dr. Kostas Kadis, dear friends, Kostas Papanikolas, Erato Kozaku Markoulis, Marcos Kyprianou, and Kostas Konames, members of the SDSN Cyprus. I'm very pleased to be here today and to contribute to this present to this inauguration. And in particular, I would like to show a few slides. I don't know if you can see the slide because I have some problems to show them. I don't know why, because they look you can see when they move. Yes, okay, good. So it is a very important moment for SDSN Med to see that SDSN Cyprus is launched. We all know the quality, the excellence of the research being conducted in Cyprus, in particular by Kostas Papanikolas, which is a highly reputed scientist all over the world. So what I would like to highlight is that in front of the major challenges in front of us, and you know very well which they are, because we know that the Mediterranean region is under major threats, and after the Arctic, probably the Mediterranean is the area of the world where the consequences of climate change will be worse and will hit our societies. And we know that in front of these challenges that you will know, especially in the eastern part of the Mediterranean, they will be very, very hard in terms of consequences. We know that in order to deal with these challenges, we need to cooperate. Cooperation is key in order to deal with the challenges in front of us. And SDSN was launched just to make us working together. We need to work together. And SDSN as a global
network. It's made of regional and national networks. So now we are launching, you are launching the network for Cyprus. The first regional network launched was in 2013, SDSM Med. And I'm very pleased and honored to be chair of such network. And as I said before, we need to work together. We need to put people together. And we are pleased that we have already 73 members, 18 countries. And we are very pleased that they are from the EU, but also from other areas. 11 are not from the EU. And we are working together on projects. I just remind you a few. The one on the plastics, we are working on a summer school, we are working on food systems, we are working on how business can contribute to more sustainable societies. I would like to spend a few words on the last task, on the last project that we launched, which is the Mediterranean countries edition of the Sustainable Development Report. So SDSM, as a global network, each year is publishing a report on where the countries of the world are in the journey towards SDGs and towards the implementation of Agenda 2030. Well, we as SDSM Mediterranean, we are working in order to publish every year a report which says where the Mediterranean countries are. Because if we don't have clear where we are, it is difficult to achieve the goals. So thanks to the Secretariat of the SDSM Med, and I would like to take this opportunity to thank Simone Cresti, who is leading the Secretariat of SDSM Med, we have prepared this report for 2018 and 2019. That is important for us because gives us the possibility to better understand which is the position of each country in this important, very important journey. As you can see here from this very complex, maybe table, but really clear in terms of a global design, global picture, you can see here that if we look at the Mediterranean, unfortunately, red and oranges balls are present. You can see here a lot of orange, a lot of red, only a few green, some yellow. So it means that the Mediterranean is really far from achieving the SDGs. If we look at the global ranking, you can see here that we, as a Mediterranean country, we are distributed in a way where countries from the south are always worse than countries from the north of the Mediterranean. That is not a good indicator. But also another indicator which is not good for us is that, with the exception of France, the others are not in the top of the countries in the world, because as you know, European countries are doing very well in terms of SDGs, in terms of how we are positioned toward the SDGs, but in terms of European countries, there is a large difference between countries in the north of Europe and countries like Italy, Cyprus, Spain, France, which are in the south. So with the exception of France, the others are not positioned at the top of the European countries and then of the world countries. So this is very important to us project to be able to show where we are. And we are very pleased that for the 2020 edition, we will do it in cooperation with the Union for the Mediterranean, which, as you know, is a very important institution. So this is the first topic I would like to show to you. And within the report for the Mediterranean, I'm sure that the contribution of Cyprus will be very important. There is also another very important contribution that we are working on with Cyprus, in particular, of course, with Kostas. And it is the following. SDGs
are clear targets for all humanity. Agenda 2030 is a clear path for the future, but sometimes it's not very easy to communicate to our citizens, to our countrymen, which is the meaning of SDGs. I mean, how you can read SDGs, how SDGs can be your guide for the future. So within Sustainable Development Solutions Network, within SDSN, there was a wide debate, and then Jeffrey and others contributed with this idea. The idea is to consider and to make reference to six major transformations. Because if we look at the 17 SDGs, sometimes we tend to think and to act in terms of silos, the 17 as 17 separated areas. We should not think in terms of area, in terms of silos. We need to think in terms more general. So the idea here is to have reference to six major transformations. You can see here which they are. One refers to the area of education, gender inequality, making reference to many SDGs. Another major areas is wealth, well-being, and demography. Especially in the post-COVID scenario, this has become a crucial area. Another important area is energy decarbonization and sustainable industry. A fourth important area is the one related to food, land, water, and oceans. A fifth important area of transformation concerns cities, and the sixth area concerns the digital revolution. So the idea behind it is that in order to communicate with citizens, but also to communicate to policymakers, to communicate with the lawmakers, to communicate with business, to refer to six major transformations. So this is something that is a recent innovation by SDSN, and we see that this is a powerful way to communicate what we should do, because we cannot rely upon small changes. We need transformations, deep transformations. So this is the framework that we are working on, and these six transformations, as I said before, allow us to think in a more organic way, in more systemic way, because they are related to several SDGs, each of them. And the idea here is to go from, for each transformation, to look at goals, which refer to transformation, to indicators, to deep dive on challenges, but also to promote laws and promote policies which are able to deal with this sixth transformation. And then what we are proposing, and I'm very pleased that SDSN Cyprus has expressed the intention to be part of this, is that we are defining six Mediterranean hubs which will focus on the six transformations. And each Mediterranean hub is made of a center from the northern coast of the Mediterranean and the center from the southern coast of the Mediterranean. We want to make excellence structures from the north and the south cooperate. So we want to make really the principle of equal footing, the principle of working together concrete in action. We want to make SDGs in action. We want to go to solutions, but we need to work together. SDG 17 partnership is really crucial to achieve sustainable development. So the idea here is to individuate six excellence centers from the northern part of the Mediterranean and to find six from the south and to create six couples of centers to define the six hubs. And of course,
This is in order to find policies for transformation, in order to promote transformations by business, in order to educate people, in order to make really Agenda 2030 something concrete. And of course, in this journey, in this path, we are working hard in order to find which are the best centers in our area. And we are very pleased that SDSM Cyprus will be part of it. The Cyprus Institute, with his global reputation, will be a major partner of it. So we have already a conversation with SDSM Spain, SDSM France, SDSM Med in Italy, in Siena, SDSM Greece, SDSM Turkey, SDSM Cyprus, to work 6 hubs made of one from the north, one of the south. That is something that will be also concrete, because when we look at the Mediterranean report I mentioned before, we would like to see that each of these hubs will comment on the topics related to the transformation under the analysis of each hub. So you will see soon the SDSM Mediterranean Report 2020, and within this report, we will produce comments for the 6 transformation by the 6 hubs, and SDSM Cyprus will be part of it. Only a few words to say that this is a similar, this kind of idea, principles, to what is behind an initiative which is called PRIMA, which is a major initiative promoted by the European Commission and 19 countries, among which also Cyprus. And this is funded by the European Commission and by these 19 countries with a budget of €500 million. And it is working hard in order to promote research innovation in agri-food systems. And this network works under the idea of equal footing, working together, cooperation, collaboration, which is key to deal with the challenges in front of the Mediterranean. We all know that the challenges in front of us are very, very engaging, very difficult to solve, but we can make it only if we work together. PRIMA is an example, it's about agri-food. The 6 hubs will work on different areas, always with this idea. The idea to cooperate in order to deal with the sustainable challenges in front of us. I will go to the end now, showing this slide that reminds us a phrase that was around during the lockdown, and we saw it. We will not return to normality because normality was the problem. We lack normality in the sense that we like to go back to our work, to see our friends, to have dinner out. Cyprus, Italy, Spain, we like to be together, we like to greet each other, we like to stay together, we like to kiss each other, and we want to return to that normality. But in terms of economic system, in terms of a social system, in terms of the way business was done, the way agri-food was performed, that normality is not good for our future. So we are investing a lot all over the Europe in order to going back to normality. But we would like to see that is a new normality, is a normality made up of more respect for the principle of a sustainable development. So there will be in the next few years huge amounts of money, a lot of interest in order to invest and recover. What we would like to see is a recover in principle with in line with sustainable development and the 6 hubs, our SDSM Med report, SDSM country networks like Cyprus will give a contribute in order to have a new normality, which is what we like best. So thanks a lot for your attention and good luck for the activities of SDSM Cyprus. Thanks a lot. Thank you, Professor Rigaboni, for your very interesting and enlightening presentation. At this point, I would like also to remind people that there is availability for asking questions through
the chat option of the platform, or later on sent through Facebook or Cyprus Institute website. Επίσης, θα ήθελα σε συνέχεια της ομιλίας του κύριου Ρηγαμπόνη να θυμίσω στον συμμετέχοντες ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής διαδικτυακά των ερωτήσεων μέσω του chat στην πλατφόρμα του GoToWebinar ή και μέσω του Facebook group και της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Κύπρου για να απαντηθούν αργότερα και οι ερωτήσεις. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μάρκο Κυπριανού. Κύριος Μάρκος Κυπριανού είναι μέλος του Συμβουλίου του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Είναι νομικός και διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων την περίοδο 1999-2003, όταν διορίστηκε ως Υπουργός Οικονομικών. Ήταν ο πρώτος Κύπριος Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού, ενώ τον Νοέμβριο του 2004 διορίστηκε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών. Την περίοδο 2008-2011 διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2014 επέστρεψε στην ενεργό πολιτική, όπου εξελέγει αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου. Είναι μέλος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου, της Επιτροπής Συμβούλων του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανώτερος σύμβουλος στην συμβουλευτική ομάδα SDSM του Ινστιτούτου Γης και μέλος του Συμβουλίου του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλώ, όπως ο κύριος Μάρκος Κυπριανού προσφέρει τις δικές του δηλώσεις στη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η παρέμβαση του καθηγητή Ρηγαμπόνη. Δύο λόγια θα ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψει να πάρω αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ λίγο προσωπικά στον ευχαριστήσω τον καθηγητή Jeffrey Sachs, ακριβώς γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να με συμπεριλάβει στην αυτή αξιόλογη προσπάθεια του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ το 2014. Ή, όπως το αποκαλούμε τα αγγλικά αρχικά, SDSN, πρέπει να βρούμε κάποια άλλη ορολογία στα ελληνικά, γιατί πραγματικά είναι πιο δύσκολη. Και έτσι έγινα, μετά από πρόσκληση του καθηγητού Sachs, έγινα μέλος του Συμβουλίου του SDSN ΗΕ το 2014 και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω στο τελικό στάδιο της προσπάθειας για οριστικοποίηση, έγκριση και υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης το 2015 από τους ηγέτες των κρατών μελών των ΗΕ. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία πριν και μετά την υιοθέτηση και πραγματικά μια τεράστια πρόκληση. Και οφείλω να γνωρίσω, και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουμε, ότι είναι χάρη στη συνεχή ηγεσία και καθοδήγηση του καθηγητή Sachs που καταλήξαμε σε θετικό αποτέλεσμα. Και αν η συμμετοχή μου στο Συμβούλιο του SDSN των Μέλων Εθνών έχει συμβάλει έστω και ελάχιστα σε αυτή την προσπάθεια, είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος. Σίγουρα η έγκριση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αλλά πολύ μεγαλύτερη πρόκληση πλέον είναι η εφαρμογή και η επίτευξή τους. Δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές τα κράτη-μέλη των ΗΕ πρόθυμα να υιοθετούν στόχους και σκοπούς που όμως τελικά εγκαταλείπονται για να δώσουν τη θέση τους σε άλλες πιο πρόσφορες πολιτικά προτεραιότητες. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ρόλος των δικτύων SDSN, λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικός τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρώτον, προσφέρουν την επιστήμη, ιδέες, πληροφορίες και δεδομένα και προτείνουν λύσεις όλα βασισμένα στην επιστημονική έρευνα και αριστεία. Συνδυάζουν και δίνουν το βήμα για τη συνεργασία εξειδικευμένων φορέων και οργανισμών που μπορούν να ενώσουν δυνάμεις για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Δεύτερον, λειτουργούν ως ομάδα πίεσης προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλίσουν ότι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θα γίνουν και θα παραμείνουν προτεραιότητα. Και πλέον υπάρχουν μετρήσιμοι αντικειμενικοί δείχτες που καταγράφουν την πρόοδο κάθε χώρας στον τομέα αυτό. Και τρίτο, πιστεύω, για μένα τουλάχιστον, ότι η πιο κρίσιμη αποστολή του δικτύου είναι να καλλιεργηθεί η κοινή γνώμη που θα μάθει, θα καταλάβει και θα αναγνωρίζει τη σημασία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Και αυτό όχι μόνο για τα οικονομικά στενέστερα κράτη και λαούς, αλλά και για κάθε χώρα και κάθε πολίτη σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα αποτελέσει κίνητρο σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας για να προωθήσουν τους στόχους. Η ευρύτητα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι σημαντική επέκταση των στόχων χιλιετίας που προηγήθηκαν το 2000. Αλλά αυτοί στην πράξη αντιμετωπίστηκαν σε μια ωρεοποιημένη μορφή φιλανθρωπίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι ευρύτεροι και πιο ολοκληρωμένοι και πλέον διαφυσβήτητα αφορούν όλα τα κράτη και όλους τους πολίτες. 17 στόχοι και 169 επιμέρους σκοποί. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο μεγάλος αριθμός τους καθιστά πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Αλλά όταν το πετύχουμε, τα ωφέλη θα είναι κατά πολύ ευρύτερα και πολύ πιο σημαντικά. Όμως ο χρόνος τρέχει και η καταληκτική χρονιά του 2030 δεν είναι τόσο μακριά. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ασχολούνται με κάθε πτυχή της ζωής, από το κλίμα και το περιβάλλον ως την ισότητα, την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την υγεία, τη μόρφωση, την παιδεία και οτιδήποτε επηρεάζει και καθορίζει ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα. Οι στόχοι αφορούν τον καθένα μας και θα βελτιώσουν τη ζωή όλων των πολιτών όπου και αν ζουν. Και φυσικά και τους πολίτες της Κύπρου. Και γι' αυτό και εγώ με τη σειρά μου θα πρέπει να πω ότι θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι με βάση την αξιολόγηση του 2019 η Κύπρος έχει χαμηλή κατάταξη, όπως είπε η κυρία Μαρκουλή. Σημειώνω τα σχόλια του Υπουργού, αλλά θα να πω ότι και χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος Δημοκρατίας αρκεί να υλοποιηθούν σύντομα. Και θέλω να πω όμως ότι και η έλλειψη στοιχείων πολλές φορές είναι μια αδυναμία, γιατί δείχνει, γιατί εξασθενίζει την παρακολούθηση της υλοποίησης και την εφαρμογή των στόχων. Και ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα από τους πρώτους στόχους του δικτύου της Κύπρου, πώς ακριβώς να γίνεται η καλύτερη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο και την πρόοδο στην εφαρμογή των στόχων. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι η ίδρυση του Κυπριακού Δικτύου Λύσεων έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Καθώς σταδιακά βγαίνουμε από την κρίση του κορονοϊού και επιστρέφουμε δειλά-δειλά στην κανονικότητα, όπως την είπε ο καθηγητής Ρικαμπόνη, το Κυπριακό Δίκτυο θα προσπαθήσει να πείσει αλλά και να πιέσει, ώστε η Κύπρος να θέσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σαν προτεραιότητα, τόσο για την πολιτεία όσο και το λαό. Αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κύπρος, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προωθήσει και να υποστηρίξει τη συμπερίληψη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να προωθήσει την Πράσινη Συμφωνία και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αλλά βέβαια, για να είμαστε πιστικοί, πρέπει πρώτα να αποδείξουμε ότι έχουμε βάλει το σπίτι μας σε τάξη. Ότι έχουμε προχωρήσει πέρα από τις καλοπροαίρετες αλλά θεωρητικές εξαγγελίες σε ουσιαστικές πολιτικές και στην εφαρμογή στην πράξη. Και αυτό είναι αφάνταστα σημαντικό. Η πρακτική εφαρμογή των στόχων και των εξαγγελιών σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να πετύχουμε την αναγκαία πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και το Δίκτυο Κύπρου θα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυπριανού για την ομιλία του. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρακαλώ να παρακολουθήσουμε το εν λόγω βίντεο. The Sustainable Development Solutions Network is a global independent network that mobilizes scientific and technical expertise from academia, civil society, and the private sector to achieve sustainable development. This is conceived in its four dimensions: economic development, including the eradication of extreme poverty, social inclusion, environmental sustainability, and good governance, including peace and security. In this context, SDSN promotes the pursuit of the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations General Assembly. These were approved by the 193 member states in September 2015. In order to achieve its mission, SDSN activities focus on applied research on practical solutions for sustainable development, promotion and implementation of SDGs,
education for sustainable development, including massive open online courses delivered by sdsn.edu, the SDSN educational platform. SDSN is a network of national and regional centers. SDSN Mediterranean is the regional network of SDSN for the Mediterranean area. Its activities are coordinated by the University of Siena, founded in 1240. This is one of the world's oldest universities. SDSN Mediterranean supports cooperation and joint research activities among Mediterranean countries, universities, and businesses. Promotes the development of practical solutions to sustainability issues relevant to the future of the region. Contributes to the elaboration of SDG indicators for the Mediterranean area. Promotes networking among research centers, the diffusion of sdsn.edu education tools in the Mediterranean, and Euro-Mediterranean joint programming in the context of EU planning activities. For example, Plastic Busters is a project which aims to fight pollution in the Mediterranean Sea. We mapped the presence of microplastics and the effects of marine litter on sentinel organisms, thereby defining a number of sensitive areas. These data will be used to develop concrete preventative and corrective actions and to increase the awareness of stakeholders and overall sensitivity to these issues. Μόλις παρακολουθήσαμε ένα σύντομο βιντεάκι το οποίο παρουσιάζει και το δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης και το σε διάφορα επίπεδα και τους σκοπούς του. Ο επόμενος ομιλητής μας, σύμφωνα και με το πρόγραμμα, είναι ο καθηγητής Jeffrey Sachs, ο οποίος έχει ηλυμένη υποχρέωση και θα καθυστερήσει πολύ λίγο στην συμμετοχή του, θα συμμετάσχει στη συνέχεια. Οπότε θα ήθελα να προχωρήσω λίγο προς τον επόμενο μιλητή και να επανέλθουμε αργότερα στον στον καθηγητή Jeffrey Sachs. Ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας είναι συμπρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου. Είναι πυρηνικός φυσικός με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας ως ερευνητής, εκπαιδευτικός και επιστημονικός διαχειριστής στο Πανεπιστήμιο του Λινόη και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος της Αμερικανικής Φυσικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Είναι επίσης σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικός απεσταλμένος για την κλιματική αλλαγή. Παρακαλώ τον καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, όπως απευθύνει τις δικές του δηλώσεις, τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική μέρα, την ίδρυση του Κυπριακού SDSN. Και θα μου επιτρέψετε, για χάρη των ξένων παρατηρητών, ακροατών και προσωπικότητων που παρακολουθούν την εκπομπή, την διάσκεψη, να μιλήσω στα αγγλικά, αν και στο διαδίκτυο είναι αναρτημένη η μετάφραση, η ελληνική έκδοση θα έλεγα καλύτερα, αυτής της σύντομης τοποθέτησης που ακολουθεί σαν κλείσιμο της σημερινής αυτής διαδικτυακής συνάντησης. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, really with privilege, but also with a great sense of responsibility, that I continue with
following the comments of the co-chair of the Sustainability Development Solutions Network of Cyprus, Dr. Aratoko Zaku Markouli, but also the very interesting and defining, I would say, statements that were also presented from the President of the Republic to the Minister and many other personalities and the leader of the SDSN Mediterranean, Professor Angelo Riccaboni. I would like to thank all of the above and you for ennobling with your presence and addresses the launching of our newly established SDSN Cyprus Chapter. It is truly a very significant day for Cyprus, which in this way is now connected with the global community of citizens and organizations that promote the most noble ideas of our global culture, transforming them to development goals. Today, in Cyprus, we become members of this global family in which the ideals of sustainable development provide the unifying theme and their universal values illuminate and enhance local efforts. The 17 goals of sustainable development defined by the United Nations represent a compass of the development of humanity in this time of crisis and huge challenges. How could anyone contest such goals as the eradication of poverty, the eradication of discrimination and inequality, the promotion of health and quality education for all, areas which face great difficulties at the moment? Who could challenge crucial goals of our future, such as providing cheap and clean energy, addressing and stopping climate change, which threatens our planet, and creating sustainable cities and communities? We are experiencing difficult times. While the pandemic is still in progress, the inability of many societies, even in the developed countries, to provide adequate care is so obvious. How much more relevant could the SDG goal 3 about health could be than today for the health and the well-being of all? We are all truly shocked by the killing of George Floyd. His phrase, "I can't breathe," will remain indelible as the most comprehensive cry against racial discrimination in the United States and around the world. No society can tolerate right now and from now on any behavior that is close to or even resembling of what we have witnessed in Minneapolis. The 10th goal of SDGs refers precisely to such situations. More broadly and with a longer view, multiple inequalities, racism, oppression, hunger, lack of hygiene, deprivation of the right to education, and so many injustices that the Sustainable Development Goals clearly call for their eradication and abolition are equivalent to depriving the spiritual and ideological oxygen, which lead to another type of suffocation. All of humanity is literally, not metaphorically, suffocated by the pollution of the atmosphere, of the oceans, of ecosystems, and of the evolving climate change. The cry, "I can't breathe," could be the cry of humanity against all these evils: racism, inequality, hunger, poverty, oppression of freedoms.
the ecosystem of the whole planet, but also the planet itself. It cannot breathe. With humbleness, we can claim that the goals of the sustainable development are the roadmap of finding the oxygen we so desperately need. As mentioned before by other speakers, Cyprus, especially considering its disappointing performance, admittedly in the best performing group of countries, those of the European Union, ought to alarm us. The Sustainable Development Solution Network of Cyprus has the responsibility and difficult, challenging task to raise awareness within the Cypriot society regarding this situation. It has the responsibility to propose policies and offer solutions at all levels of government. We have heard from the president, we have heard from the minister that they are eager to hear proposals, to engage in a dialogue to advance this agenda. These are exceedingly welcome news. Our goal to intensify Cyprus' effort towards this direction, and we have some way to go. Also, to assume a regional role in advancing certain goals of sustainable development. An example is the initiative to which already the President and the Minister have referred, the role of playing a leading role, and for which I'm quite proud, in the regional climate initiative in the Eastern Mediterranean and Middle East to address the exceedingly negative climate change impacts, which already Professor Rigabone so vividly referred to. Today's, and I would say impressive, launching of the Cyprus SDSN network with the support of the President of the Republic, the Ministry of Environment, as well the unequivocal positive positioning of many citizen groups, NGOs, and all sectors of the society, which we did not have time to elaborate on, are good omens. The involvement and the active support of the international SDSN network, as well as that of the distinguished scientists that lead it, such as Professor Rigabone and Professor Sachs, are crucial. Their involvement of particular importance are the individuals I mentioned. Professor Sachs, head of the Global Sustainable Development Solutions Network, member also of the Cyprus Institute Board of Trustees, as well as a protagonist in the initiative of the Republic of Cyprus for climate change, and that of Professor Rigabone, the coordinator of the Mediterranean SDSN network, have been really decisive in our launching of this event. Their encouragement and participation in today's modest ceremony not only honor us, but also highlights the active role Cyprus SDSN is expected to play within this global and regional network. With a sense of pride and responsibility, we have heard from Professor Rigabone his announcement about the 6 regional centers of excellence associated with the 6 SDG transformations that were discussed earlier. We are honored and we take it with a great sense of responsibility and the burden of responsibility, Professor Rigabone, that you are entrusting the newly founded Cyprus chapter to be a partner in one of these centers of excellence. I understand we are discussing in particular, the one concerning the harnessing of the digital revolution for sustainable development, an area where we have considerable expertise, and we hope that we'll stand up to this great challenge that you are laying before the network of the Mediterranean SDSNs.
I am also very proud to announce today that we have made considerable progress, and we expect to announce very soon the youth branch of the Sustainable Development Solutions Network of Cyprus, which is in its final stages of formation and operation. It is exceedingly important that the younger generation takes the initiative and be actively involved in this effort from the very beginning. Finally, I would like to thank the founding members of the network, as well all the distinguished members of the Leadership Council, 25 or so individuals. And allow me, I cannot mention all of them, but I can thank the Executive Committee of the Leadership Council. Some of them are with us today. Dr. Eratoko Zagou Markouli, Marcos Kyprianou, Nikos Kyriakidis, Xenia Loizidis, Sula Zavou. I would like also to thank profusely the Cyprus Research and Educational Foundation, as well as the Frederick University, the Neapolis University, the Cyprus University of Technology, the University of Nicosia, and the Cyprus Institute as the initial participants in the Network Council. Finally, it would be a great omission not to express my warm thanks to Dr. Nicolas Jarreau and Dr. Konstantinos Kounamas, who are the co-managers of the network and who have invested many, many long hours to have this establishment of the network and the meeting today. The Sustainable Development Solutions Network of Cyprus, it is a reality. This is the beginning of the noble work which we strive to accomplish. Thank you very much. Hello. We thank Professor Panikolas for his remarks. As you have already realized, the agenda of the event has been slightly changed. We are informed that Professor Sachs is on his way to start the to connect to the event. So another small change to the program. In order to proceed and answer some questions for the event, questions and answers, and then proceed with the presentation of Dr. Sachs. So I would like now to invite the panelists for a few questions that have been submitted. So, and now in Greek. Έχει γίνει μια μικρή, όπως έχετε προσέξει, αναπροσαρμογή στην ατζέντα, στο πρόγραμμα της ημερίδας. Άρα, μέχρι να μπορέσει να συνδεθεί ο κύριος Σάξ στην πλατφόρμα για να μπορέσει να κάνει την παρουσίασή του, θα ήθελα να καλέσω τους ομιλητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα. Έχουν έρθει κάποιες δύο-τρεις ερωτησούλες για να απαντηθούν και άλλες ερωτήσεις οι οποίες θα σταλούν, έχω σταλεί, μπορούν να απαντηθούν από τους ομιλητές αργότερα μέσω του λογαριασμού του δικτύου στο Facebook και στην ιστοσελίδα του προγράμματος του Ινστιτούτου Κύπρου. Άρα, λοιπόν, θα προχωρήσω τώρα να υποβάλω μια ερώτηση η οποία απευθύνεται κυρίως στο στο Συμβούλιο του Δικτύου, η οποία διαργάζει στο Συμβούλιο και έχει μέλλον και μετά και άλλα μέλη θα μπορούσαν να απαντήσουν. Η ερώτηση είναι, το Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Βιώσιμων Λύσεων Κύπρου θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ή θα αναπτυχθεί
θα προσπαθήσει να ασχοληθεί με όλο το φάσμα των στόχων οι οποίοι υπάρχουν. Αυτή η ερώτηση θα μπορούσε να απαντηθεί από ίσως ένα από τους συμπροέδρους ή τον κύριο Κυπριανό. Απάντησε και άλλες ερωτήσεις. We should translate it in English too for the benefit of our international participants. I suggest that Dr. Markouli can answer it, or any other member of the Leadership Council. But please, I would say, translate the question. Right. The question, which was originally in English, is, will SDSN Cyprus focus on specific sustainable development goals, or will it deal with the whole, let's say, range of goals, all 17 goals available? Thank you. Μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτή την ερώτηση. Το Συμβούλιο του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου έχει συζητήσει προκαταρκτικά αυτό το θέμα, γιατί όπως πολύ καλά αναφέρει και ο ακροατής, σίγουρα ολόκληρο το φάσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να επικεντρωθούμε ως εθνικό δίκτυο, παρόλο ότι όλοι αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνονται και μέσα στις δικές μας επιδιώξεις. Όμως, σε προκαταρκτικό τουλάχιστον στάδιο, αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει προκαταρκτικά είναι να επικεντρωθούμε σε εκείνους τους στόχους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη συνάφεια για την δική μας τη χώρα. Πρόκειται για στόχους όπως, για παράδειγμα, το καθαρό νερό και η αποχέτευση, όπως είναι το θέμα της εκπαίδευσης και της υγείας, το οποίο βέβαια για κάθε χώρα έχει τεράστια σημασία, το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα της ισότητας των φύλων, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει, το θέμα της ζωής στο νερό, θάλασσα, η Κύπρος είναι ένα νησιωτικό κράτος, οπότε ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρέπει να είναι μέσα στο επίκεντρο των δικών μας επιδιώξεων, όπως και γενικότερα το περιβάλλον, η ζωή στη ξηρά και όλα τα άλλα θέματα. Αλλά σε πρώτο στάδιο θα επικεντρωθούμε σε κάποιους στόχους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με τη δική μας την πατρίδα. Χωρίς βέβαια να, τουλάχιστον όσον αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, να μην παραλείπουμε, να ενημερώνουμε και να δίνουμε πληροφορίες σχετικά και με τους 17 στόχους. I'll add a few words. First of all, Dr. Markouli explains, I'll say in English, that yes, we'll focus on selected target goals, those that we feel we can make most impact, and they are most relevant to this society, to this part of the world. Already, Professor Ricabone highlighted the need to focus. That's why there are six hubs being created. So there is some focus, and it's an issue of choice, of course, relevance, and ability to make an impact. And this list that already was expanded by Dr. Markouli should be viewed as a dynamic list, as things evolve, as things change. Of course, this will be constantly reviewed year by year, seeing what progress is made, what new opportunities
and needs arise and act accordingly. I don't know if Marcos Kyprianou wants to add a few things there, having the benefit of being in the leadership council of both Cyprus and the international one. Mm-hmm. And I muted him. I had to unmute. I will continue in English because Dr. Markoulis has covered very well the reply in Greek. And I agree with Professor Panikolas. We draw from the experience we've had at the Leadership Council at the global level that we have to keep an eye on every goal. But of course, at regional and national level, we have to concentrate more on specific targets where we feel it will be more relevant for the specific country. And of course, we can prioritize accordingly, so we can begin where the first steps, see where we need to do more work now, and eventually, as Professor Panikola said, review, because nothing is constant. And what appears to be doing well now may have problems in the future, and vice versa. And but I think, if I may say, just take the opportunity to repeat once again, I think collecting data may be significant. It seems we have a problem there. Cyprus, and without the data of where we stand, or where how we progress, what we have achieved in the effort of the SDGs, we cannot follow the progress and we cannot assess it. So maybe that could be one of the main of the first targets that we can work on. Thank you. I'll take. Thank this you very much. Just one comment. Sorry. This issue about data is critically important for everyone, not only for Cyprus. And I believe this hub about harnessing the digital revolution for sustainable development, a major, major component is going to be collecting the data. Without data, there is very little that can be solidly set or planned. So, I couldn't agree more, and we should. We have the technologies. It's a matter of really capturing those data and arrive at solid conclusions where we stand. Thank you very much for all your answers. Instead of proceeding to the next question, Professor Jeffrey Sachs has connected with the platform, so it's best to proceed with his presentation, and then we will have time for a couple of more questions. Okay, I'll just make a small recap for Professor Sachs and then make the introduction, which is in Greek. Professor Sachs, first of all, welcome to this event, to this meeting. Thank you. We had an introductory meeting with introductory words from His Excellency Mr. Nikos Anastasiadis. And then followed with various words from Dr. Arato Kozaku Markoulis, the Honorable Minister Dr. Kostas Kadis, presentation from Professor Gaboni, the statement from Marcos Kyprianou, where everybody explained, introduced SDSN Cyprus and their views on the implementation of the activities of these SDGs in Cyprus and the work of SDSN Cyprus. And now I will proceed in presenting you in to the public. Just a quick note, inform that the Honorable Minister had to leave the meeting. We thank him very much for his attendance, and we will he can continue and
watch the rest of the today's event through Facebook. Καθηγητής Jeffrey Sachs είναι παγκοσμίου φήμης καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου υπηρετεί ως διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι διευθυντής του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, επίτροπος της Επιτροπής για την Επιζωνική Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχει επίσης διατελέσει διευθυντής του Ινστιτούτου Γης την περίοδο 2002 έως 2016. Είναι συμπαραλήψης του βραβείου Blue Planet 2015, το οποίο είναι το κορυφαίο παγκόσμιο βραβείο περιβαλλοντικής ηγεσίας, καθώς και πολλών άλλων διεθνών βραβείων και διακρίσεων. Παραλία είναι διακεκριμένος συγγραφέας, όπου άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ερμηνείες στήλες εφημερίδων σε περισσότερες από 100 χώρες. Έχει συμπεριφτηθεί 2 φορές μεταξύ των 100 πιο σημαντικών παγκόσμιων ηγετών με βάση το Time Magazine, όπου η New York Times τον έχουν ονομάσει ως τον πιθανός πιο σημαντικό οικονομολόγο στον κόσμο και το περιοδικό Time Magazine ως τον πιο γνωστό οικονομολόγο του κόσμου. Πρόσφατη έρευνα από το περιοδικό Economist κατέταξε τον καθηγητή Sachs μεταξύ των τριών οικονομολόγων με μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο την τελευταία δεκαετία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση από τον καθηγητή Jeffrey Sachs. I now invite Professor Jeffrey Sachs, Global Director of SDN, for his presentation. Thank you for your participation. Thank you, Kostas, Marcos and Angelo, and all of the participants. I'm really excited for the launch of SDSN Cyprus, and I'm so happy to be joining. I'm coming from right across the waters because I was electronically at the Delphi Forum just a moment ago. And so these days you just Zoom across the Mediterranean from Greece to Cyprus, but it's a pleasure to be able to join the proceedings. We're living in the most unsettled and extraordinary time, obviously. And so we have to put our best thoughts to what to do, how to manage, how to get out of this crisis, how to shape a better and more sensible world. I'm speaking from the United States, which is in a multiple collapse right now. We have a pandemic that is out of control. 116,000 deaths so far and rising 1,000 a day or more, and half the country seeing a rising epidemic, and a complete failure of leadership, total. So we have no federal government to speak of, so we're trying to manage despite this extraordinary situation. The epidemic has led to a mega economic collapse. Our unemployment rate is double digit at least, and probably in real terms around 20 to 25% of the labor force. We have social unrest with the protests all over the country because of long-standing police brutality and racial injustice compounded by these economic inequalities. And clearly the United States is basically abandoning international responsibility as well, pulling out of the World Health Organization, trying to make a new Cold War with China, which is extraordinarily irresponsible, even now putting sanctions on the International Criminal Court, if you can imagine. It's bizarre to sanction the International Criminal Court, but I know why, because they don't want the International Criminal Court coming after the American criminals. And so this is really an extraordinary reaction. But
It means a lot for Europe and a lot for Cyprus how to respond in an environment like this, what to do. And as all of my friends know, I'm a great believer in Europe and a great believer in the role of a strong Europe with a European foreign policy and a European environmental policy and a European cooperation that does not depend on the increasingly unstable whims of the United States, but looks after Europe and looks after this wondrous part of the world, including Cyprus, so that we take care. So what would I say about this great meeting of so many deep changes right now? First, obviously, getting this epidemic decisively under control remains the number one priority. And fortunately, Cyprus and Greece have done a relatively good job of this. So sad that Italy faced a massive, massive crisis. We hope it's past that now. But we don't still have the epidemic firmly under control. And what was missing in most of Europe, especially Western Europe, especially France, Italy, Spain, Portugal, Belgium, Germany, was the full deployment of public health methodologies, massive testing, tracing, quarantining, identifying outbreaks, stopping infectious people, and good hygiene of our population, including wearing face masks, physical distancing, and so on. The first order of business for Europe in the next year absolutely is to suppress this virus completely. There will still be cases, but they should be at a very, very low level. And until this is done, there can't really be an economic recovery. Cyprus needs tourism. Greece needs tourism. Italy needs tourism. How's that going to happen if the epidemic is continuing? So we need to hear much more clearly and coherently what a European-wide complete disease suppression strategy is and how to get travel going again within Europe safely. What kind of modalities? This can't be done country by country. It really needs a European-wide focus. And I know that Europe can do it. We hope it's past the worst. There is clearly case of spreading now in the Balkans region. I looked at the data in the last couple of days. In Bulgaria, it seems pretty clear cases are rising. In Romania, cases are rising. This is not a good sign, and this cannot be left country by country because everyone will suffer unless there is a regional-wide recovery. So this is point number one. Point number two is that even when that suppression of the virus is in place, we're going to need an economic recovery strategy that won't just come because the end of the virus means snapping back. There's a lot of structural permanent change underway in our economies. Many activities are not going to return the way they were before. Also, the digitalization of the economy has proceeded very, very rapidly during this period. So we're going to need a strategy for recovery. I think that this is a major task for SDSN Cyprus, because SDSN Cyprus was already leading the effort for a Eastern Mediterranean climate strategy. This is now more timely than ever because there will be a European Green Deal. There will be a European investment fund. And so putting forward specific proposals for investment in the Eastern Mediterranean is absolutely timely now. Real recovery based on real investments in wind, solar, other
low-carbon technologies, tapping into what will be maybe 750 billion euros, according to the Commission plan. And I think that SDS and Cyprus can play a real role in that, not only for Cyprus, but for the Eastern Mediterranean first, and then the Eastern Mediterranean as a piece of the whole puzzle for Europe. SDSN is working on a European-wide Green Deal SDSN strategy. And we, of course, have close connections, as all of you do, with the Commission. And we should be putting forward specific ideas for the roadmap forward that can tap into those funds in an effective way and also build up the great research capacity of the Cyprus Institute and the university system and the other research institutions in Cyprus as a key part of this recovery strategy. A third pillar that I think is extremely important, obviously, is the digital economy. Boy, have we had a change just in 3 months. There's no business in the whole world that isn't reorienting right now, including our business in higher education. Universities will not be the same. We will, of course, continue teaching online in the fall, but we'll never go back to exactly the same kind of structure that we had before. SDSN is launching an entirely online master's degree with several host institutions. This will become also a norm of higher education. But making the digital economy work effectively and fairly and promote better jobs, not just unemployment, is a big challenge. And so studying the digital economy, promoting digital inclusion, fostering digital innovation, I think should be part of our work, certainly. Then a fourth area that I would emphasize is global cooperation. Again, we're in a geopolitical transition where the US leadership was inconstant and weak up until recently. Now it is completely gone. Maybe under a Biden administration, there will be some return. But I can tell you from the US side, we're going to be in such turmoil for years to come. Don't think of a US-led world at all. Not that anybody has any illusions anymore about this, but it just isn't there. So Europe had better have a European foreign policy. And it better, you know, actually, when Trump says he's pulling troops out of Germany, Germany should say, good, all right. It's 75 years after the end of World War II. Now we will have a European strategy. Instead, everyone's jumping up and down, oh, this is terrible, this is impossible, and so forth. But that's actually the wrong approach. The right approach is that Europe says, okay, now we have a European strategy. We deal with China on a mutually beneficial, respectful level. We deal with the US on a mature, mutually respectful level, but we are not tied into the whims of the White House. And of course, Trump makes threats every day also of tariffs on European goods if Europe doesn't buckle under. But threats is not the basis of an alliance, that's for sure. There won't be a reasonable alliance until Europe is united in a strong foreign policy. One part of that that's very relevant for our agenda is the relations with China and the Belt and Road Initiative. Again, I'm a big fan of close cooperation between Asia and Europe, and Cyprus is right there on an important connection. And I think that it's very important for Italy, Greece, Cyprus to be emphasizing the importance of Europe-Asia cooperation and close connections. And it's an area where I would like the SDSN also to participate in a very fruitful way. So these are some basic thoughts. We have
a tremendous need for clarity of direction. Now, this is the most important point. We have so many deep tectonic shifts and so many changes of ideas and structure that I think SDSN's role is even more fruitful and important and creative than I would have imagined a few years ago. And I'm so happy that Cyprus is going to be playing a huge and lead role in all of this. So thank you very, very much. And back to you, Kostas. Thank you very much, Professor Sachs, for your presentation and your contribution to today's event. Even though we are just a little bit over time, I think we could just take one more question, for example, before closing today's event. This question, I will say it in English and then in Greek, but I think especially this one is more probably related to SDSN Cyprus, but maybe you can also contribute. This question basically says that how will SDSN Cyprus collaborate with different stakeholders to promote sustainable development goals. Ρώτησε πώς το δίκτυο θα συνεργαστεί με διάφορους stakeholders, με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και οι διάφοροι φορείς περιλαμβάνουν επίσης και υφιστάμενα σώματα, όπως είναι άλλα νεολαία, οργανώσεις νεολαίας κτλ. Ευχαριστώ. Actually, I would suggest that we take advantage of the presence of Professor Sachs and Rigaboni to recast the question in the following rephrasing. What is the experience internationally of how to achieve this connection to other stakeholders and work together in a more effective way to achieve our goals? And the experience emanating from Professor Sachs and Professor Rigaboni, it would be particularly valuable to hear about that rather than the new entity here trying to improvise. Just a word on my part, and that is that SDSN Cyprus has gathered and will continue to gather the leaders of the society in academia, in politics, in civil society, in business, as a kind of a steering group to help support the core mission of bringing expertise to sound decision making. This is the purpose of SDSN. And we have, thanks to all of you, a close relationship with the president and with the government to discuss issues, a major initiative on the Eastern Mediterranean and climate change, which I think is extremely timely and important. And so I would really welcome our role as working together with government and leading business and academia to address these big challenges and help work out strategic directions that work for Cyprus and that work for Europe in making sustainable development work. I think the receptivity of government is very, very high. In places with good governments that are seriously trying to solve things because they know this is beyond anything we've seen before and they want advice, help, consultation, conversation, and so on. So this is the
opening that I would suggest, and you can count on me for all support in that, of course, at any moment. You are muted, Angelo. Okay, yes. Thank you. I think that the issue of the relationship with the stakeholders is very difficult everywhere, but I was really impressed by the links you have, and I was really impressed by the presence of a high-level officers at the presentation of SDSN Cyprus. That is a very, very important. So congratulations to Kostas, to Erato, and to all the friends in Cyprus, because you had a wonderful start. I'm sure that with this start, things will come will go very well, and you will reach very important results. It is very important to have links with the society, and you will do perfectly. The contribution that SDSN Global, SDSN Med, and the work done by Jeffrey in these years can give to you is valuable, because the contribution by tools like the report that every year SDSN is publishing will give you data, will give you opportunities to benchmark activities in Cyprus with other countries. But also, as Jeffrey said before, there are a lot of educational tools which are available, which are very important in order to have good links with the educational world in Cyprus. So I think that, and furthermore, the concept of transformations is something that will be well accepted by your stakeholders, because the idea of the sixth transformation is very powerful and is able to make our ideas well accepted by our stakeholders, because the sixth transformation is something very easy to understand. So it is not an easy journey to involve stakeholders, but I'm sure that you will do a wonderful job, because the start was really, really great. Thank you. Back to Kostas now. Hello. Thank you very, very much for your answers. We are slowly reaching past five, but if the other speakers would also like to take this opportunity to make a question of their own to our distinguished guests from SDSN Mediterranean and the UN SDSN. Is there any question specifically, or we'll have it another discussion later on, another time? Sorry. No, excellent. Okay, so I would like to thank everybody for your participation. Okay, I will start first through vice versa from Greek, and then go again to English to end up. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους στη σημερινή τελετή και όλους τους συμμετέχοντες για τη σημερινή παρουσία σας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η σημερινή εκδήλωση θα παραμείνει διαθέσιμη στο λογαριασμό του δικτύου στο Facebook, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κύπρου. And in English, I would like to thank all speakers for your participation in today's event, and of course all the participants for your attendance. I would also like to remind that today's event will remain available at SDSN Cyprus Facebook page and also at the website of Cyprus Institute. Thank you all for your participation. Again, thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you.